Από πρώτη λοιπόν, Ιουλίου είναι αύξηση 4-8%. Σε ένα χρόνο συνολικά η αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από 25-34%. Σκεφτείτε πόσο πολύ έχουν ακριβίνει. Α, Από το λιμάνι του Πειραιά, όπως σας είπα, αυτό δεν το κατάλαβα γιατί ακριβώς. Λέει ότι στις άλλες, ε, δύο, στα άλλα δύο λιμάνια έχουν επιχειρήσει να κρατήσουν τις ίδιες τιμές. Δεν το έχω καταλάβει, θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα σας έχω την απάντηση. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα παραδείγματα. Πειραιάς Νάξος, ατομικό εισιτήριο με συμβατικό πλοίο μιλάμε, όχι με το γρήγορο. Το ατομικό εισιτήριο από 48 ευρώ πήγε 51,50. Πειραιάς Πάρος, το ατομικό εισιτήριο πάλι με συμβατικό καράβι από 46,50 πήγε 50 ευρώ. Πειραιάς Πάτμος από 52 και 50 πήγε 55 ευρώ. Κάντε τώρα άθροισμα εδώ οικογένεια. έτσι. 55 και 55 και 55 επί 4, γιατί αν το παιδάκι είναι πάνω από 12, είναι εισιτήριο ενήλικα, δεν είναι παιδικό. Για να καταλάβετε τι γίνεται και αν υπάρχει και αυτοκίνητο, χαιρέταμε. Παράδειγμα λοιπόν, Πειραιάς Ρόδος από 86 και 50 πήγε 91 ευρώ. Και από Ραφίνα, όπως είπαμε, ατομικό εισιτήριο στο συμβατικό πλοίο, αμετάβλητη τιμή, 35 ευρώ ήταν, 35 ευρώ είναι για Τίνο, 38 ευρώ ήταν, 38 ευρώ είναι για Μύκονο. Αυτά με τα εισιτήρια, φωτιά και λάβρα ή τιμές.